Γεια σας φίλοι μας, τι κάνετε? Ψάχνω το αμάξι, το έχω παρκάρει εδώ στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη. Έχω πάρει αυτά εδώ τα ψώνια και πίνω το χυμό μου. Σκέφτηκα να κάνω ένα haul από τα ψώνια που πήρα, μιας και ήμασταν διακοπές και γυρίσαμε πίσω και όπως είναι φυσιολογικό ήταν άδειο το ψυγείο, όχι ότι πήρα πάρα πολύ βασικά, αλλά αυτά που θα μας βγάλουν. Πάμε να σας τα δείξω. Πάμε να κάνω ένα haul σούπερ μάρκετ. Λοιπόν φίλοι μας, ήρθα στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ γιατί είχα τρεις μεγάλες σακούλες. Πάμε λίγο γρήγορα να σας δείξω τι πήρα. Πριν ξεκινήσω ένα-ένα τα προϊόντα, ήθελα να μοιραστώ μάλλον μαζί σας, να σας πω με τι κριτήρια κάνω τις αγορές. Με τι κριτήρια κάνω τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ. Όταν επιλέγω είτε είναι μακαρόνια είτε είναι ρύζι, γενικά ότι είναι ζυγιζόμενο, συσκευασμένο, για μεγαλύτερη οικονομία που σίγουρα στις μέρες μας βλέπουμε την οικονομία, και αυτό που μου έχει μάθει η μητέρα μου, είναι να αγοράζω σύμφωνα με το κιλό. Δηλαδή δεν θα δω πόσο κάνει συσκευασία, αλλά πόσο κάνει συσκευασία σύμφωνα με την τιμή του κιλού. Επίσης, από τα πρώτα και από τα καλά πράγματα που προσέχω σε ό,τι αγοράζω, είτε είναι ψωμί του τόστ, είτε είναι μπισκότα, ό,τι είναι σε ζύμη, προσέχω να μην έχει φινικέλαιο. Το απέφευγα από όταν έμαθα για το φινικέλαιο, από όταν έκανα και τον Νικόλα και μετά άρχισα να προσέχω για μένα, για την οικογένειά μου και γενικά προσπαθώ να ενημερώνω τον κόσμο το να αποφεύγουν το φινικέλαιο και να προτιμάμε ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο στα προϊόντα. Λοιπόν, οι σημερινές αγορές γίνανε από το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο Σκλαβενίτη και αυτό είναι της Καλλιθέας, γιατί είναι hyper market, έχει απίστευτα πράγματα, απίστευτη ποικιλία μάλλον, πολλά πράγματα. Έχει το πρώτο όροφο κάτω με τα τρόφιμα και οτιδήποτε χρειάζεται στο σπίτι και πάνω είδη σπιτιού και πάνω εστιατόριο, όπως πλέον παντού έχει Σκλαβενίτη και τέτοιου είδους, τέτοιες διάστασης Σκλαβενίτη, θα γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Πρώτα απ' όλα, ανθρακούχο νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αποφεύγω τα αναψυκτικά, προτιμάω ανθρακούχο νερό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι δροσερό, με φέτες λεμόνι μέσα, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε και παρέα μου ήρθε και ο Νικόλας τώρα. Λοιπόν, πήρα αυγουλάκια, πήρα αυγά χειρόνα. Πες για Νικόλα. Γεια. Yeah. Λοιπόν, πήρα αυγουλάκια. Δεν πήρα πάρα πολλά γιατί το Σάββατο έχουμε λαϊκή και θέλω από εκεί να πάρω, ξέρω έναν καλό που έχει καλά αυγά. Χαρτοπετσέτες, γιατί πάντα χρειάζονται. Για να τα βάλω εδώ πάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σαλάτες και επίσης προτιμώ πάρα πολύ το baby σπανάκι. Ατζάρι, θέλω να το βράσω, να το κάνω σαλάτα, αλλά και να κάνω ένα ρύζι με πατζάρι, που είναι πάρα πολύ πετυχημένη η συνταγή της Κυριακής και έχει ανέβει συνταγή στο κανάλι μας. Σας γράψω από κάτω το link. Μαρούλι, άλλο μαρούλι το σγουρό. Σε σαλάτες πήρα πάλι ρόκα. Τι είναι αυτά? Πλάτανος. Πήρα λεμόνια. Το ότι τα λεμόνια είναι εισαγωγής, αυτό με ξεπερνάει πραγματικά. Και σε περιοχή του Μοσχάτου που είναι γεμάτα λεμόνια, γεμάτο λεμονιές πραγματικά, και να πάω στο Σκλαβενίτη και στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζεις 1,5 ευρώ τα λεμόνια και κανείς να μην μαζεύει τα λεμόνια από τα δέντρα, αυτό με ξεπερνάει πραγματικά. Και εισαγωγής και ακριβά. Anyway. Πήρα ένα κόκκινο λάχανο, μου αρέσει πάρα πολύ στη σαλάτα. Γενικά όταν κάνω σαλάτες βάζω τα πάντα μέσα. Πήρα μήλα. Και τα συγκεκριμένα μήλα αρέσουν πάρα πολύ στο Blue Blue, στο παπαγαλάκι μας. Πήρα μπανάνες, πήρα κομμένο ανανά, αβοκάντο και θα σας πω εδώ ένα μικρό μυστικό που μου έχουν πει και εμένα και αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, πώς να επιλέγετε σωστό αβοκάντο. Yeah. Όπως το βλέπετε έτσι, okay. Δεν μπορείτε να ξέρετε εδώ ενώ είναι ακόμα σκληρό πώς θα είναι από μέσα. Πώς θα είναι από μέσα, θα πάρετε αυτό εδώ το κοτσανάκι. Θα το αφαιρέσετε και αυτό άμα είναι πράσινο, έτσι θα ακολουθήσει να είναι και το αβοκάντο. Αν το δείτε καφέ, μην το πάρετε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ νόστιμο. Θέλω να συνεχίσω τώρα στα τεροκομικά που πήρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί τη χαρούμενη την πήρα. Πήρα γραβιέρα Κρήτης, το αρέσει πάρα πολύ του Νικόλα. Πήρα τυρί για τοστ και είχε ένα ωραίο τυρί που... Έχει μόνο σου, όχι μόνο πάσκετ.
Πήρα και τυρί σκληρό, Βεργκίρ λέγεται, 12 μήνες ορίμανση Ολλανδίας. Ρώτησα τι είναι και το έχει σε προσφορά και μου λέει ο κύριος που μας τα κόβει, μου λέει ταιριάζει τέλεια με μπύρα και λέω γιατί να μην το πάρω, γιατί να μην το πάρω. Ήταν πολύ σκληρό και φέτες μοτσαρέλα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο τοστ. Προσωπικά εγώ και όσο γίνεται να αποφεύγουμε τα αλλαντικά και στο παιδί, καλύτερα να βάζω μία φέτα γκούντα και μία φέτα μοτσαρέλα παρά να βάζω τα αλλαντικά που είναι γεμάτα αλάτια και οτιδήποτε. Πώς τα έχετε σακούλα. Τα φρυγανιές, σακούλες για τα σκουπίδια. Πάλι επέλεξα σακούλες με βάση τιμή τεμαχίου, τα έχει σε προσφορά. Καφέ, για τον καφέ που φτιάχνω στο σπίτι και στη δουλειά. Έπαιρνα πριν χύμα, Coffee Island, Coffee Berry και ούτω καθεξής. Ακρίβηνα πάρα πολύ και τυχαία δοκίμασα αυτόν, το λαβάζα. Είναι καταπληκτικό. Έχει αφαιρεθεί ο αέρας και όταν το ανοίγω το μερικά είναι λες και το έχουν αλέσει εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο. Τορτίγιας ολικής. Τορτίγιας ολικής σχετικά με το φινικέλαιο που σας είπα στην αρχή. Δύσκολο να βρείτε τορτίγιας χωρίς φινικέλαιο. Αυτά που πήρα δεν έχει φινικέλαιο, έχει κραμβέλαιο. Εντάξει. Πήρα, μυρίζει τέλεια. Παπουτσάνης σαπούνι, προσωπικά μου αρέσει να πλένω τα χέρια με σαπούνι και όχι με κρεμοσάπουνο. Ζάχαρη καρύδας, είναι σταθερά στη ζωή μας τα γλυκά. Προτιμάμε ζάχαρη καρύδας γιατί έχει χαμηλό γλυκημικό δείκτη και πήρα δύο συσκευασίες γιατί τα έχει σε προσφορά μείον 40 λεπτά και πήγαινε 1,75 τα 250 γραμμάρια. Κέτσαπ, γιαούρτι, πάντα υπάρχει γιαούρτι σε αυτό το σπίτι. Κοκακόλα, όχι για μένα αλλά για φίλους. Αλλά, άμα είναι αυτή η κακιά παρέα, πίνω και εγώ λίγο. Πήρα συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Θέλω να σταθώ σε αυτό εδώ το προϊόν. Είναι ένα μαλακτικό. Τεζόρι ντοριέντε, συμπυκνωμένο εδώ μαλακτικό. Πρέπει να το πάρετε. Ο Σκλαβενίτης και ο Γαλαξίας το έχει σε προσφορά. Αυτό εδώ που είναι 38 πλήσεις. Κάνει 3 και 38 αν δεν κάνω λάθος και το άρωμα του, όσοι οι πιο παλιοί θα το ξέρετε, είναι White Mask. Είναι τέλειο, τέλειο το άρωμά του και πραγματικά βάζω ένα καπάκι στην πλύση, μη σας πω και λιγότερο και μυρίζουν τα ρούχα σας, απίστευτο. Γαλαξίας και Σκλαβενίτης. Εκεί τα έχω δει, δεν βάζω χέρι στη φωτιά, δεν το έχει κάπου αλλού. Πρέπει, πραγματικά πάρτε το και θα με θυμηθείτε. White Mask, το γκρίπαρτε. Πήρα όμως και το κρεμοσάπουνο για τους άλλους που θέλουν να πλένουν τα χέρια με σαπούνι, με κρεμοσάπουνο. Πήρα κρυθαράκι λαχανικών για έτοιμα γεύματα και γρήγορα. Αυτό είναι ένα σπρέι που το έχω πει και σε παλιότερο βίντεο, παιδικό σπρέι για να ξεμπερδεύετε το μαλλί μετά το λούσιμο και με έχει σώσει πραγματικά, κάνει 3-3 κάτι και αυτός είναι ο μπλουμπλου. Και είναι καταπληκτικό, το προτιμάω πάρα πολύ για τα μαλλιά μου. Μου το έχει προτείνει η ξαδέρφη μου. Μου το έχει προτείνει η ανιψιά μου, αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, πήρα και τα 3 είδη από τα ρύζια που παίρνω. Καρολίνα για τα γεμιστά που θέλω να κάνω. Blue bonnet που το προτιμώ για το ρύζι μου και μπασμάτι. Πήρα κρυθαράκι μέτριο. Πήρα γλυκοπατάτες, μου αρέσει πάρα πολύ γλυκοπατάτα, είναι παρεξηγημένο τρόφιμο γενικά αυτό και νομίζω γλυκοπατάτα ήταν από τα πρώτα λαχανικά που του βάλα και τον Νικόλα. Όταν θα πάτε να το κόψετε θα σας δυσκολέψει, είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά όταν πάτε και πάει και ψήνετε στο φούρνο γίνεται στο 1 τρίτο του χρόνου της κανονικής πατάτας και απίστευτη γεύση, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σκόνη πλυντηρίου για τα ρούχα, για τις υπογλυκαιμίες της μαμάς και τον Νικόλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα υγείας, τα έχει σε προσφορά και γι' αυτό τα πήρα. Και αυτό το αγοράσα, όπως σας είπα στην αρχή, με τιμή κιλού για τη σύμφερα. Υγείας αμυγδάλου ίων και φουντουκιού. Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σακούλα. Πατάτες Κύπρου. Προσωπικά, μόνο αυτές προτιμώ για φούρνο, τηγάνι και φαγητό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και ας έχουν ακριβήνει, επιμένω σε αυτά. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κρουασάν, τα πήρα έτσι για το Σαββατοκύριακο για πιο όμορφο πρωινό και λαχταριστό. Λοιπόν, πήρα ψωμί του τοστ, ολικής άλεσης, το έλεγξα πάρα πολύ καλά και είδα ότι δεν έχει φινικέλαιο, αλλά έχει ηλιέλαιο. Πάντα να προσέχουμε να διαβάσουμε, αυτό πάντα κάνω βασικά, να διαβάζω τις ετικέτες από πίσω, να βλέπω τι τα στατικά των προϊόντων. Και πραγματικά καταλαβαίνω μετά το τι αγοράζουμε.
Το ταχίνι ο Νικόλας το προσπέρασε γιατί πολύ απλά δεν του αρέσει και γι' αυτό δεν έμεινε σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ταχίνι και δεν το παίρνω με μέλι γιατί μ' αρέσει πολύ καλύτερα να προσθέτω δικό μου. Κρέμα βαλσάμικο που επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Πήρα καρπούζι όπως το προσπέρασε ο Νικόλας. Πήραμε πάστα. Πώς λέγεται αυτό? Ντοματοπολτό. Πράσινα μήλα που αρέσουν πολύ στον Νικόλα. Πορτοκάλια. Όχι, αυτά είναι τα κρεμμύδια. Προτιμάω κόκκινα κρεμμύδια. Καφέ. Κρέμι. Όχι, όχι. Είναι μπούκοβο. Σχεδόν πάντα στις συνταγές που βλέπω μπαίνει μπούκοβο και ποτέ δεν είχα στο σπίτι. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να πάρω ένα μπούκοβο. Δεν χαλά, το βάλω σε ένα βαζάκι. Και αυτά. Λοιπόν, για όλα αυτά που σας έδειξα, τα προϊόντα χάλασα 98 ευρώ. Ας μην σταθούμε πολύ σε αυτό, εντάξει, όλοι ξέρουν πως έχουν ακριβήνει. Αλλά πιστεύω έτσι με μία, δύο, τρεις μικρές έτσι, προσεκτικές κινήσεις, μικρές αλλαγές, μπορούμε να κάνουμε έστω και λίγη οικονομία. Επίσης αυτό που κάνω εγώ, όπως σας είπα στην αρχή, είναι να κάνω έρευνα στα σούπερ μάρκετ. Να κάνω έρευνα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν τα αγοράζω όλα από ένα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα πράγματα παίρνω από άλλο. Και συγκεκριμένα μοιράζομαι σε Lidl, Γαλαξία και Σκλαβενίτη. Αυτό ήταν φίλοι μας το βιντεάκι. Ήταν ένα απρόσμενο βιντεάκι καθώς τελείωνα τα ψώνια μου στο σούπερ μάρκετ. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Εύχομαι λοιπόν καλό φθινόπωρο, καλή επιστροφή στις δουλειές μας. Όσοι από εσάς είστε σε διακοπές, να περνάτε πανέμορφα. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε καταπληκτικά. Εμείς τώρα πάμε να παίξουμε μπάσκετ με τον Νικόλα. Και ας μας ακούσουν οι γείτονες, επιτρέπεται ακόμα η ώρα. Πάμε? Ναι. Πάμε. Γεια σας.